Οι άνδρες του τμήματος, το προσωπικό του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύσης Ασφαλείας Πατρών, πέτυχε ακόμη ένα δυνατό πλήγμα στα οργανωμένα κυκλώματα που καλλιεργούν ναρκωτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, χθες τα ξημερώματα οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα Φωκίδας οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν δύο χώροι φυτείας σε δασόδη και απόκριμνη περιοχή και συνελήφθησαν δύο καλλιεργητές κάναβης, και πιο συγκεκριμένα ένα 44χρονο συμμεταπός και ένα 48χρονο αλλοδαπός. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στους χώρους της φυτείας συνολικά 248 δεντρίλια, το ύψος των οποίων έφτανε μέχρι τα 3,5 μέτρα, ενώ επιπλέον εντόπισαν και πρόχειρα καταλύματα στα οποία διέμεναν οι δράστες, έχοντας εγκαταστήσει οικιακό εξοπλισμό και έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια που τους επέτρεπαν τη μακρά παραμονή τους στο χώρο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Άμφισσας και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή Άμφισσας. Είναι μια συνέχεια επιτυχιών. Δεν σταματάτε την έρευνα και την προσπάθεια για να χτυπήσετε τις ναρκωτικές ουσίες. Είναι και έτος το 2018 κατά των ναρκωτικών. Και βλέπουμε ότι είναι συνεχής επιτυχίες και αυτό μας δείχνει δυστυχώς ότι είναι και συνεχής η προσπάθεια στον διακίνητο. Η ελληνική αστυνομία έχει καθιερώσει το έτος 2018 ως χρονιά κατά των ναρκωτικών. Γι' αυτό το λόγο φέτος, αλλά όπως και κάθε χρόνο, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταπολέμηση αυτής της μάστιγας και κυρίως στα οργανωμένα κυκλώματα που διακινούν τις ναρκωτικές ουσίες. Από το στάδιο της παραγωγής, δηλαδή της καλλιέργειας των ναρκωτικών όπως είναι η κάναβη, μέχρι και το τελευταίο στάδιο της διακίνησης. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι, συνεχίζονται οι στοχευμένες έρευνες. Έχουμε κατάσχει χιλιάδες δεντρίλια φέτος κάναβης και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Και βέβαια είναι πολύμηνη στις περισσότερες περιπτώσεις η διαδικασία με τους αστυνομικούς να ψάχνουν έτσι ώστε να μπορέσουν να κλειδώσουν τις υποθέσεις. Οι έρευνες για κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστές, διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και να σημειώσουμε ότι καταβάλλεται και ιδιαίτερα φυσική προσπάθεια. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχουμε φυτείες όπως αυτή εδώ, οι αστυνομικοί χρειάζεται να μεταβαίνουν στους χώρους προκειμένου να παρακολουθούν τις φυτείες, να εντοπίζουν τους υπόπτους, να βλέπουν τις ώρες που εισέρχονται, εξέρχονται, αν διαμένουν μέσα, με ποιο τρόπο κινούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί και να διερευνηθεί όλο το φάσμα της εγκληματικής τους δράσης.